Μετά από αρκετούς μήνες αδράνειας στο θέμα της καταστολής του παρεμπορίου που γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και των αποθηκών των παράνομων που λειτουργούν εντός της πόλης του Ηρακλείου και παρά τις πιέσεις του Εμπορικού Συλλόγου και της Δημοτικής Αστυνομίας, επιτέλους ξεκινήσαμε πάλι από σήμερα συντονισμένα την προσπάθεια καταστολής με την ενεργοποίηση της κρατικής μηχανής και των αρμόδιων υπηρεσιών παράνομων αποθηκών και κυνηγητό στο παρεμπόριο στους δρόμους του Ηρακλείου. Είχαμε αδρανήσει για κάποιους μήνες. Πολλές υπηρεσίες για πολλούς λόγους δεν ενεργοποιούνταν στην κατεύθυνση αυτή. Από σήμερα όμως ξεκινήσαμε και πιστεύω ότι αυτές οι κινήσεις περιστολής όλων των παρεμποριακών πράξεων και όλου του παρεμπορίου στο Ηράκλειο θα πάνε με ταχύτερους ρυθμούς και πιο συντονισμένα. Πόσες αποθήκες εντοπίσατε σήμερα, σε πόσες αποθήκες? Σήμερα έχει γίνει μια επιχείρηση σε 5 αποθήκες παράνομες του Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει στους 3 και τώρα από εδώ και στο εξής θα πάμε στους άλλους 2. Τι προϊόντα έχουν εντοπιστεί? Τα πάντα. Οτιδήποτε πουλιώνται στους δρόμους του Ηρακλείου, βλέπουμε καθημερινά περπατώντας, όλα αυτά είναι μέσα σε κούτες και στα σπίτια μέσα αυτά, τα οποία είναι και χώροι που επιβιώνουν και οι άνθρωποι αυτοί, που ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Και δυστυχώς αυτά τα πράγματα με τις συνθήκες αυτές φύλαξης κλπ. Βγαίνουν στους δρόμους, πάνε σε παιδιά μικρά και δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα και υγιεινής, ας πούμε, για τα μικρά παιδιά. Κουμαντάκι, ακριβώς από αυτό το σπίτι, πριν από ένα χρόνο περίπου, είχε γίνει ξανά επικίνδυση. Ναι. Άρα χρησιμοποιούν τα ίδια και τα ίδια σπίτια. Τα ίδια τα σπίτια με μικρές συναλλαγές. Τα σπίτια εσείς τα εντοπίζετε? Ναι, ο Εμπορικός Σύλλογος και η Δημοτική Αστυνομία. Δηλαδή έχετε κάνει ομάδα έρευνα, να το πούμε έτσι απλά? Προσπαθούμε στην κατεύθυνση αυτή να περιστήλουμε το παραεμπόριο και είμαστε σε μια συνεχή επαγρύπνηση και ο Εμπορικός Σύλλογος και η Δημοτική Αστυνομία. Οι ποσότητες που έχουν κατασκευθεί είναι μεγάλες? Το βλέπετε εδώ, ολόκληρα φορτηγά, φορτώνονται μπορέματα τέτοια τα οποία πάνε για κατάσχεση.